έχουν γιαουρτώσει μέσα στην εκλογική μου περιφέρεια, όπου εγώ αν ήμουν λιγότερο ψύχρεμος εκεί, ξέρετε τι θα γινόταν, αίμα. Γιατί είχα μέσα στο χωριό αυτό 100 ανθρώπους που με 5 τηλέφωνα θα ερχόντουσαν εκεί, οπλισμένοι με μπαστούνια και με μαχαίρια για να με περασπιστούν. Καλά, ποτέ δεν ήρθα. Και τι γινόταν με τους τραμπούκους αλλά... της κυρίας Δούρου. Η κυρία Δούρου είναι περιφερειάρχης, ήταν επικεφαλής των τραμπούκων. Επομένως, τώρα με κρέμαγε σε αγχώνη, επειδή είχα την άποψη ότι πρέπει να γίνει εκεί η διαχείριση του... Το ΧΙΤΑ, το οποίο έχει, είναι εκεί πέρα και λειτουργεί. Τα πήγατε στα δικαστήρια ποτέ όλα αυτά? Όχι, ποτέ. Ποτέ. Δεν έχω πάει στα δικαστήρια ποτέ, γιατί δεν θέλω να πάω στα δικαστήρια. Να σας πω κάτι άλλο. Χθες νομίζω το δικαστήριο, το Συμβούλιο Επικρατείας, αν δεν κάνω λάθος, ένα από τα ανώτατα δικαστήρια απεφάνθη ότι το καθαρισμός των υδάτων της περιοχής πρέπει να γίνει εκεί που είχε πει η μελέτη και χρηματοδοτεί το με 35 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρώπη και το οποίο απέτρεψε ο δήμαρχος και τότε των Καλυβίων και του Σαρονικού, ο κύριος Πέτρος Φιλίππου, και ο οποίος είναι και σήμερα αντιπεριφερειάρχης. Δεν είναι ένα και δύο οι τραμπουκισμοί. Σε όλη την Ελλάδα, το είχε πει ο κύριος Τσίπρας μέσα στη Βουλή. Εσάς θα σας τσακίσουμε, είπε προς το Πασόκ. Τώρα όμως που κυβερνά... Καθίστε, με ακούτε, γιατί έχει σημασία. Εσείς δεν θα τολμάτε να βγείτε από τα σπίτια σας. Αυτό είναι φασισμός, δεν ξέρω πώς το λέτε εσείς. Αλλά εμένα όταν κάποιος μου λέει δεν θα τολμάτε να βγείτε από το σπίτι μου, αυτό τον λέω φασίστα. Τώρα που ζητάω... Δηλαδή, θέλω να βγαίνει ο καθένας από το σπίτι του, να μιλάει ελεύθερα και να έχω κάτι να του πω, άμα έχω κάτι να του πω. Εγώ δεν αρνήθηκα ποτέ να συζητήσω με οποιονδήποτε μου απέφθινε το λόγο. Ποτέ. Τώρα τι βλέπετε πολιτικά, αν γινόντουσαν αύριο εκλογές, ο Θόδωρος Πάγκαλος τι θα